θυμάμαι από την πρώτη μέρα που ανοίξανε τα σχολεία, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι η κατεύθυνση την οποία έδωσε η κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων ήταν στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσει. Είναι δεδομένο και κάθεται και, λέει, και λένε δεξιά και αριστερά παντού ότι ένα βασικό όπλο για να μην διαδοθεί ο ιός είναι η τήρηση των αποστάσεων, και η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι εν μέσω της πανδημίας, του πρώτου κύματος της πανδημίας, προχώρησε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή αντί να μειώσει τους αριθμούς ανά τμήμα, πήγε και τους αύξησε. Άρχισε τα παιδιά ανά τμήμα από 22, τα πήγε στα 25 για τα δημοτικά και στα 30 για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ήταν επιτακτική ανάγκη να ελεγχθεί όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές, με δωρεάν τεστ με ευθύνη του κράτους, και φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τώρα που μιλάμε, ότι σε περίπτωση που ένα τμήμα κλείσει γιατί κάποιος μαθητής ή και ο εκπαιδευτικός είναι φορέας, δεν προβλέπεται πουθενά το ότι θα πρέπει να εξεταστούν αν είναι φορείς και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα στο τμήμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό, κυριολεκτικά το παραμικρό, θα έχει ρίξει όλα στην ατομική ευθύνη. Και αυτό το οποίο κάνει είναι να καλεί τους γονείς, άμα θέλουν να κοιτάξουν, να φροντίσουν, να ενημερωθούν για την υγεία των παιδιών τους, την δική τους, των γονιών τους που βρίσκονται σε επαφή, να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το θεωρούμε ότι αποτελεί πρακτική την οποία θα έπρεπε να ακολουθεί μια ευγνωμόμενη κοινωνία. Δεν γίνεται. Εσείς τώρα ζητάτε να γίνουν μαζικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Εμείς, κοιτάξτε έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να πηγαίνει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και να πραγματοποιείται η χνηλάτιση σε όποιο σχολείο παρουσιάζεται κρούσμα αυτή τη στιγμή. Και στους εκπαιδευτικούς φυσικά και στους μαθητές. Αυτονόητο. Τώρα το ότι δεν υπάρχουν χρήματα, το ότι τελειώσανε τα τεστ και όλα τα υπόλοιπα τα ακούμε βερέσε, θα μπορούσα να πω, συγχωρέστε με για την έκφραση. Χρήματα δίνονται στην κατεύθυνση την οποία θέλουν και στηρίζουν, πανηγυρίζουν για τα πακέτα των 70 δις τα οποία εξασφαλίσανε και τα οποία θα πάνε για την τόνωση κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και την ίδια στιγμή δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ κυριολεκτικά για να πάρθουν επιπλέον μέτρα για τα σχολεία. Όπως φοράνε και οι μαθητές της πρόσφατης κινητοποίησης τους και σταχθήκαμε μαζί τους και ως Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Είναι απαραίτητη, συμφωνούμε, αλλά δεν φτάνει από μόνη της. Και αυτό αποδεικνύεται δυστυχώς με τραγικό τρόπο. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται, το Υπουργείο βγαίνει και με τα καλοταϊσμένα παπαγαλάκια τους κάθονται και λένε δεξιά και αριστερά ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται στα σχολεία, όμως η πραγματικότητα δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Λένε ψέματα για μία ακόμα φορά και προσπαθούν να παραπλημμύσουν τον κόσμο. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα τώρα, για να μην πούμε χθες. Βλέπετε, για να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, ναι. Βλέπετε ότι θα πάμε τελικά σε κλείσιμο των σχολείων? Γιατί αρχίζει και συζητιέται και αυτό. Κοιτάξτε, τα ευχολόγια από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς όλους, υγείας, παιδείας, και έτσι δεν φτάνουν. Το να επιρρύπτουν τις ευθύνες στους νέους ανθρώπους, και ότι αυτοί ευθύνονται για τη μετάδοση του κορονοϊού, δεν πείθουν πλέον κανέναν. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, άμα πάρουμε να δούμε τη Θεσσαλονίκη και τις δύο νόμους όμως δίπλα μας που βρίσκονται, είναι το πιο πιθανό. Και το ζήτημα είναι ότι και να οδηγηθούμε εκεί πέρα, υπάρχει ένα αλλά, πολύ μεγάλο αλλά. Η κυβέρνηση ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας είχαμε καθίσει και το είχαμε τονίσει
ότι θα έπρεπε να φροντίσει έτσι ώστε σε περίπτωση που κλείσουν τα σχολεία και καταστεί η τηλεκπαίδευση αναγκαστική, θα έπρεπε να εφοδιάσει όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς με το γρήγορο ίντερνετ το οποίο χρειάζονται και τα μέτρα για να μπορούν να την πραγματοποιήσουν. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από το Σύνταγμα. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν και δεν το κάνουν, είναι απέναντι στο άρθρο 14 του Συντάγματος, το οποίο κάθεται, συγχωρέστε μα κάνω λάθος για το άρθρο ποιο είναι, το οποίο κάθεται και λέει ότι το κράτος, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει δωρεάν τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Σε αυτήν την περίπτωση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης την οποία μιλάμε είναι αυτά. Πρέπει να το φωνάξουμε από τώρα. Και πρέπει να επιμείνουμε ξανά σε αυτά που ζητούσαμε από την αρχή. Πρέπει να σπάσουν τα τμήματα. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός παιδιών ανά τμήμα. Πρέπει να γίνουν τα μαζικά τεστ. Πρέπει να προβληθεί εκείνος ο απαραίτητος αριθμός καθαριστριών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απολύμανση του χώρου σε καθημερινή βάση, σε ωραία βάση. Μπορούν όλα αυτά να γίνουν. Να αναπτυχθούν περισσότερες δομές του συστήματος υγείας. Μένα που μιλάτε είναι στην Καβάλα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχει ο χώρος που να γίνουν όλα τα τεστ. Μα μιλάμε ότι έχουν δύο νοσοκομεία κλειστά. Είχαν 8 μήνες καιρό να προετοιμάσουν τα στοιχειώδη για να μπορεί να γίνουν τα τεστ.